Κατάλληλο. Επιθυμητή γονική συνένεση. Καλησπέρα. Πέρα για πέρα. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα που φτάνει αυτή η φωνή και αυτή η εικόνα. Όπως κάθε Κυριακή και Δευτέρα, μπροστά από τις κάμερες και στην εκπομπή Χωρίς Όρια News, είναι ο Άγγελος Βούλγαρης. Και για το επόμενο μισάωράκι θα είμαστε μαζί εδώ και θα περάσουμε σούπερ και όμορφα όπως το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή. Να πω μια καλησπέρα μεγάλη, μια μεγάλη καλησπέρα σε μια παρέα, μία από τις εκατοντάδες παρέες που μας ακούνε και μας βλέπουν τώρα. Εκεί στο Στάθη, στον Ανδρέα, στο Γιάννη, στην παρέα του κάπου εκεί στην Πάρνηθα. Καλά να περνάτε, παιδιά. Η δικιά μας εκπομπή έχει από όλα τα καλά. Και ρίγανη τριμμένη, που έλεγε η γιαγιά μου. Τα θέματα που μιλάμε κάθε φορά είναι και διαφορετικά. Αυτός είναι ο πλουραλισμός της εκπομπής Χωρίς Όρια News. Σήμερα κοντά μου, έτσι ξαφνικά, χωρίς να προλάβετε να δείτε και να καταλάβετε τίποτα. Σήμερα κοντά μου έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη, στρατηγός ΕΑ, είναι από στρατεία κοινός. Καλησπέρα κύριε Κυπριώτη. Καλησπέρα. Όπως και τον κύριο Γρηγόρη Πιερουτσάκο. Καλησπέρα και εγώ. Ναι. Επιχειρηματίας, οπότε και ο ένας και ο άλλος είστε μέσα στην... ζείτε τη ζωή και αυτό το πράγμα που ζούμε αυτή την εποχή, έτσι, από πρώτο χέρι, έτσι όπως τα λέμε. Θα ήθελα έτσι λίγο γρήγορα να ξεκινήσουμε. Δεν θέλω πολλά σήμερα. Η εκπομπή, είπαμε, είναι χωρίς όρια news. Με την υποστήριξη του ξυπνίστερε.com. Όταν δεν με βλέπετε εδώ, μπορείτε να με βλέπετε και τις δραστηριότητες μου γενικότερα μέσα στο ξυπνίστερε.com και στο χωρίς όρια news.gr. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω σήμερα με τους αγαπητούς μου εδώ συνέλληνες, που λέει και κάποιο θέμα που το έχω ακούσει. Που λέει συνέλληνες. Ποιος το λέει? Ο Λιακόπουλος το λέει. Ο Βελόπουλος. Κάποιος Εόπουλος. Εχθές είχαμε τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας ήταν οι άλλες εκλογές. Είχαμε και εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Παναγία μου. Λοιπόν, ο νέος λοιπόν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και με βλέψεις για να γίνει και πρωθυπουργός. Ένα γρήγορο σχόλιο από εσάς, κύριε Δημήτρη Κυπριώτη. Την άποψή σας για τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας εχθές, και βασικά όχι για τις εκλογές, πώς το είδατε που βγήκε ο Μητσοτάκης? Καταρχάς, να είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, διότι με έκπληξη αλλά και με πολύ έτσι ενθουσιασμό βλέπω μπροστά μου έναν παρουσιαστή, ένα παλιό κομάντο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό εμένα ιδιαίτερα με ευχαριστεί. Αλλά εκτός δεύτερη αυτού. Δεύτερη μοίρα, αλλά έτσι. Λοιπόν, εκτός αυτού όμως έχουμε και το άλλο σου και τα άλλα σου προτερήματα. Δηλαδή, έχεις μια εκπομπή το Χωρίς Όρια. Αυτό σημαίνει ένα πλουραλισμό, κάτι που πρέπει να ψάχνουμε, να το βρίσκουμε και να το αγκαλιάζουμε. Σημαίνει ότι και εδώ στο κανάλι που βρισκόμαστε, αυτός ο πλουραλισμός είναι διάχυτος. Αυτό έχουμε να το λέμε. Το κανάλι έχει πλουραλισμό. Και το τρίτο είναι το Ξυπνήστε Ρε, ένα άλλο μεγάλο site, και αυτό παίζει τον δικό του ρόλο μόνο και μόνο από τον τίτλο του. Έναν τίτλο πάρα πολύ επίκαιρο που πρέπει να είναι πάντοτε μπροστά μας. Πάντοτε πρέπει να είμαστε ξύπνοι. Από εκεί και πέρα. Πώς είδατε το χθεσινό, για που το χθεσινό ο Μητσοτάκης αποτέλεσμα? Λοιπόν, δεν θα θέλω να είμαι κακεντρεχής εξ αρχής και να πω τα γνωστά, αλλά η σούπα, ξέρετε, ξαναβρασμένη από όλες τις πλευρές, δεν μου λέει τίποτα. Διαβάζοντας τον ξένο τύπο και τους δινθύραμβους που έχουν τα διθυραμβικά σχόλια που γίνονται υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, δείχνει ότι κάτι κακό θα σημάνει για την πατρίδα αυτό. Να το φοβόμαστε. Έτσι. Όταν ο ξένος τύπος λέει διθυράμβους για κάποιον Έλληνα,
Εμείς οι Έλληνες πολίτες, για Έλληνα πολιτικό εννοώ, ναι, πρέπει να ξέρουμε ότι βάψαμε. Από την άλλη πλευρά, σωστό. Από την άλλη πλευρά είναι γνωστή η θητεία του καθενός, έτσι μέσα στον δημόσιο χώρο, και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν είναι παρθενογέννητος. Όχι διότι κατάγεται από μια οικογένεια που έχει κάποια ιστορία. Αυτό δεν είναι κατά την δική μου άποψη ούτε κατά κριτέο, διότι πολλοί λένε μα ξέρεις είναι οικογενειοκρατία. Μπορεί ένας γόνος μιας οικογένειας πράγματι να αξίζει, δεν πρέπει να το κατακρίνουμε αυτό κατά ανάγκη. Όμως είναι γνωστή η θητεία του ως δημόσιο πρόσωπο και εδώ έχει δείξει υπογραφές πεπραγμένων ως υπουργός. Ο κόσμος γνωρίζει, άρα ξέρει και τι τον περιμένει. Είπατε τη μαγική κουβέντα. Ο κόσμος γνωρίζει. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, δεν πολυψηθήκατε εσείς που βγήκε δηλαδή. Δεν είπατε ότι θα αλλάξει ο κόσμος με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Θα ήθελα την άποψη και του κύριου του Γρηγόρη, του Πιερουτσάκου, που είσαι και ένας άνθρωπος και της αγοράς. Εσείς εκεί την η αγορά πώς το άκουσε το άκουσμα ότι ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πάει ο άλλος ο God damn, τέλος πάντων, είναι ο Μητσοτάκης ο γιος του. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, ανεξάρτητα τις όποιες πολιτικές του, πεποιθείς, απόψεις κλπ, από αυτά που η χώρα τουλάχιστον έχει βιώσει και προσωπικά ο καθένας μας, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να θριαμβολογούμε και να λέμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, όχι κατά ανάγκη να ανήκει σε μια οικογένεια, ανήκει όμως σε μία από τις τρεις μεγαλύτερες οικογένειες, οι οποίες συνετέλεσαν σταδιακά ο καθένας στην καταστροφή αυτού του τόπου. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Γρηγορή, λοιπόν. Πολλά είπαμε για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και για τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναζεσταμένη σούπα, όπως είπε και ο στρατηγός. Και οι 300 τα ίδια εδώ πέρα τα λέμε στην εκπομπή Χωρίς Όρια News. Εμείς το έχουμε πει εδώ. Ταμπέλες δεν βάζουμε. Εμείς κοιτάμε και νιώθουμε πατριωτικά, ελληνικά. Αριστερή, δεξιή, κεντρική, πάνω, κάτω, έτσι, δεξιά, αριστερά. Με ενδιαφέρει, φτάνει να λένε να κάνουν το καλό. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Γρηγόρη, γιατί προηγουμένως ξεκινήσαμε από τον στρατηγό. Γρηγόρη. Ναι. Τι βλέπεις στην αγορά, ρε φίλε? Φύγαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάει, μη μου λέτε. Δεν θέλω ξαναμιλήσουμε για άλλους πολιτικούς αυτής της ιστορίας. Θέλω να μιλάμε μόνο για καινούργια πράγματα. Η αγορά ξέρουμε ότι πονάει και θέλει κάτι καινούριο για να πάρει μπρος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τι σκέφτεσαι στο μυαλό σου, εσύ, σαν επιχειρηματίας και στον κλάδο σου? Το πρώτο και κυριότερο πράγμα που θα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός, η αγορά δηλαδή, ο κόσμος, η απλή άνθρωπη κοινωνία, πρέπει να ξεμπερδεύουμε με όλο αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα, αυτό το οποίο μας οδήγησε εδώ. Και η λύση βρίσκεται μέσα στο ίδιο το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το ίδιο το ελληνικό κοινοβούλιο και ο τρόπος που είναι διαμορφωμένο το ελληνικό σύνταγμα, έτσι ώστε κατ' ουσίαν ψηφίζοντας σήμερα τους Έλληνες πολιτικούς. Τους ψηφίζουμε και τους νομιμοποιούμε με αποτέλεσμα αυτοί να μας κοροϊδεύουν απλά. Δηλαδή, ξέρεις τι καταλαβαίνω τώρα, Γρηγόρη? Αυτό που λέω καμιά φορά εγώ, ότι το παλιό το σύστημα, αυτή η πολιτική που λέμε τώρα, είναι η ταϊσμένη. Και ο κόσμος, έχουμε ο πονεμένος, είναι ο πεινασμένος. Δεν γίνεται ο ταϊσμένος να σου λύσει το πρόβλημα εσένα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι, δεν είναι. Πρέπει μόνο να έρθει ένας νηστικός. Να μας ταΐσει και εμάς που είμαστε νηστικοί. Έτσι, απλά ακριβώς. Πράγματα. Έτσι. Στρατηγέ μου. Να το πω λίγο και διαφορετικά. Να το πεις λίγο διαφορετικά εσύ. Εγώ θα βάλω δύο λέξεις μαγικές πάνω στο, τώρα στη συζήτηση. Είναι η λογοδοσία από τη μία πλευρά και η ανακλητότητα. Έτσι. Από την άλλη. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, βγήκε ο κύριος Τσίπρας, βγήκα εγώ, βγήκε ο Α, βγήκε ο Β. Να μην εξετάσουμε ποιος βγήκε. Το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός κάνει μια επιλογή. Καλός ή κακός κάνει την επιλογή του. Καλός την κάνει την επιλογή. Αφού ψηφίζει, καλός την κάνει. Όμως το καρπούζι βγαίνει μάπα. Τι κάνουμε τώρα στην περίπτωση αυτή? Θα περιμένουμε πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές? Σύντομα θα γίνουν. Αυτό το λέω. Όχι, δεν λέω εγώ. Σιγά αυτό. Σιγά κοτούλα. Εντάξει. Μου και εγώ σε μαγειρεύω. Ναι, δεν είναι. Έτσι το είναι θέμα. Το θέμα. Το θέμα είναι, μπορεί ο λαός, υπάρχει δυνατότητα μέσα από το υπάρχον σύνταγμα να κάνει μια ανάκληση μιας κακής επιλογής του? Όχι κακής επιλογής του, επειδή εκείνος ο οποίος ψήφισε τον κοροϊδέψε. Και τα παραδείγματα είναι πολύ πρόσφατα. Έχουμε πέντε χρόνια, κυβερνήσεις οι οποίες δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχεις μια δυνατότητα να κάνεις αυτό που λέμε ανακλητότητα. Εδώ λοιπόν και να παρουσιάσεις το καινούργιο. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Να με ρωτήσεις. Εχθές την εχθεσινή εκπομπή μου την είδες, ναι, ή σε είχε πιάσει τίποτα, κανένα κόψιμο και δεν λοιπόν, επειδή λοιπόν είχα ειδοποιηθεί για τη σημερινή εκπομπή, κάθισα να δω ποια ήταν η χθεσινή εκπομπή δίχως όρια. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, είδα δύο πράγματα. Εχθές παρουσίασα ένα καινούριο κίνημα. Ακριβώς. Που μου έκανε έτσι ωραίο κλικ εμένα. Μου έκανε πάρα πολύ ωραίο κλικ αυτό το κίνημα 7 ημέρες, που ήταν ξεκάθαρο, άνθρωπος. Λες 7 μέρες.
Δευτέρα αυτό, Τρίτη αυτό, Τετάρτη αυτό, Πέμπτη αυτό, Κυριακή αυτό, τελειώσαμε. Δεν το κάναμε, φύγαμε. Το λέει το καταστατικό, φύγαμε. Τι παίρνει την άποψή σου? Επειδή από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στους δρόμους, μαζί με τα κινήματα και μαζί με τα διάφορα πατριωτικά μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί από τους Έλληνες πολίτες, αντιλαμβάνεις ότι δείχνω μια ιδιαίτερη ευαισθησία όταν παρακολουθώ ένα κίνημα σαν το χθεσινό. Αν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας βγάλει και τους δύο, έτσι να φαινόμαστε και οι δύο, για να τον κοιτάω λίγο παράξενα. Για να με βλέπεις λίγο παράξενα. Ναι, έτσι σε το δικάμερο να κοιτάξουμε. Και θα βγάλουμε και τον Γρηγόρη μετά, έτσι να φαινόμαστε λίγο και οι δύο. Να μας πολύ. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας. Έτσι, ναι, παρακολουθώντας λοιπόν εχθές. Κοιτά πώς σε βλέπω. Ναι, με άγριο μάτι. Με άγριο μάτι, αλλά με καλή πρόθεση και αγνή. Με αγάπη. Και με αγάπη, εννοείται. Από εκεί λοιπόν είδαμε ότι το κίνημα που παρουσίασε χθες ως 7 ημέρες έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή μου θύμισε στη δημιουργία του κόσμου. Τι δημιούργησε ο Θεός, ας πούμε, την πρώτη μέρα την και πλάση, πώς κατέβει την πλάση και πώς τελείωσε την έπρεπε. Έτσι ξέρουμε δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Έτσι μας έμαθε η θρησκεία μας, έτσι μας έμαθε ο τόπος μας. Άμα κάποια σωστό στιγμή αποφασίσουν να όλοι οι Έλληνες να πιστεύουμε στο σκουλίκι, ξέρω εγώ, στο ποτήρι. Ωραία. Άμα στο πού να το κάνουμε. Τώρα όμως ξέρουμε ότι πιστεύουμε, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό ξέρουμε. Με βάση λοιπόν αυτό που παρουσίασε χθες. Και επειδή και εγώ δεν είμαι παρθενογέννητος στα κινήματα, ανήκω και εγώ στο ενίο παλαϊκό μέτωπο. Αυτό είναι γνωστό. Να σου πω κάτι. Έχω μια συμπάθεια. Μια συμπάθεια μόνο και μόνο από την άποψη ότι, αδερφέ, να δούμε και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Τάδαμε τα Πασόκια, τάδαμε τη Νέα Δημοκρατία, τάδαμε τη ΣΥΡΙΖΑ, τάδαμε το ΚΚΕ, τάδαμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έκαψε και το ΚΚΕ. Πάει αριστερά. Την έκαψε αυτό τώρα. Δηλαδή θέλουμε κάτι καινούριο. Ναι, είναι η αλήθεια. Εγώ στο έχω πει, στρατηγέ μου, ότι σε έχω ψηφίσει όλους. Το λέω. Και Νέα Δημοκρατία έχω ψηφίσει και Πασόκ έχω ψηφίσει και Κουκουέ έχω ψηφίσει. Παλιά ήμουν και Κουκουέ, έτσι Κουκουέ, πρώτα Κουκουέ ψήφισα. Δεν άφησε τίποτα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Δεν έχει αφήσει. Γρηγόρη, κοίτα. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Πώς το βλέπω εγώ, σαν μαγαζί. Έρχομαι στο μαγαζί και σου λέω, φίλε, θέλω μία μακαρόνια με κιμά. Ωραία. Και μου φτιάχνει εσύ. Ναι. Μου φέρνει πατσά. Ναι. Δεν μου κάνει. Αφού σου είπα μακαρόνια με κιμά. Κουκουέ, έφυγε και. Μου έρχεται, πάω στο άλλο μαγαζί μετά. Μία μακαρόνια με κιμά. Πόσο εύκολα είναι. Μου φέρανε ποδαράκια αξίριστα. Κοίταξε. Πάω μετά στο. Δηλαδή. Δεν μας πείτε δηλαδή ότι εμείς που τους έχουμε ψηφίσει όλους ότι είμαστε οι παράλογοι. Οι παράλογοι είναι αυτοί που τους ψηφίζαμε και δεν κάνανε αυτά που μας τάξανε. Ωραία, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ δίνουμε τη μάχη τα τελευταία χρόνια από την αρχή του μνημονίου. Κάθε μέρα έχουμε βρεθεί στους δρόμους, στις πλατείες, έχουμε αγωνιστεί για αυτό το πράγμα. Τελικά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει μόνο αυτό, σίγουρα. Το κυριότερο όμως από όλα θέλω να συμπληρώσω κάτι. Είναι αυτό που λέει και ο στρατηγός. Ότι εάν δεν δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα ανάγχωμα, προστασίας δηλαδή του Έλληνα, που καλώς κάνει μια επιλογή και ψηφίζει όποιον θέλει, ρε παιδί μου, και καλά κάνει. Έχει τη δυνατότητα ο πολίτης αυτός να προστατευτεί σήμερα και ψηφίζει τον τάδε. Γιατί είναι καλός και χρυσός. Αν αύριο το πρωί του λέει bye, χαιρετίσματα, μπορεί να κάνει κάτι. Όπως λένε όλοι οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε. Το κίνημα που δείξαμε εχθές έλεγε ότι αν την επόμενη μέρα δεν θέλω, το κάνει. Θέλω σε αυτό να τοποθετηθώ. Ότι εάν δεν θεσπίσουμε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο με αλλαγή του συντάγματος, έτσι ώστε να μην νομιμοποιούμε τον όποιον κύριο πολιτικό να μας εξαπατά, δεν γίνεται τίποτα. Άρα τα ωραία λόγια είναι όμορφα. Μπορείς να μου πεις τι εννοείς να νομιμοποιήσουμε κάποιον? Νομιμοποιούμε την ψήφο μας, εννοείς? Σήμερα με την ψήφο μας. Πολύ ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα πρέπει πλέον να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να μας κοροϊδεύουν. Και αυτό γίνεται μόνο με μια αλλαγή του συντάγματος. Στρατηγέ μου. Λοιπόν. Τι έχεις να μου πεις εσύ επί του θέματος? Επί του θέματος έχω να σου πω το εξής. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο ίδιος πλέον τι τραβάει. Η κάθε οικογένεια το αισθάνεται στο σπίτι της, το αισθάνεται στα παιδιά του επάνω, το πάει στη μόρφωσή του, στην οικογένεια. Να ανοίξουμε λίγο τα χαρτιά μας. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο ΕΠΑΜ και στο Γκαζάκη. Στο Δημήτρη τον Γκαζάκη, που εμένα αλήθεια σου λέω, μου αρέσει ο τύπος. Ναι. Είναι φοβερός οικονομολόγος. Θα μου πεις τώρα, έτσι νομίζαμε και για το Βαρουφάκι. Και από Βαρουφάκι μας έγινε τσίντσον τσίντσι ουάουα, τέλος πάντων. Αλλά εγώ λοιπόν, λέω ότι η άποψή μου για τον άνθρωπο αυτό είναι πολύ καλή. Ωραία, και ξέρω λοιπόν ότι έχετε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και υποστηρίζετε. Όχι, δεν έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Είμαστε μέσα στο μέτωπο. Εγώ τυχαίνει και είμαι και στην πολιτική γραμματεία του μετώπου. Για αυτό το διάστημα είμαι οργανωτικός γραμματέας του μετώπου. Άρα είμαι μέσα σε αυτό το μέτωπο και δίνω τη ζωή μου γι' αυτό.
Τι έχουμε να προσφέρουμε όμως εμείς, εδώ είναι το θέμα. Τι το διαφορετικό. Είναι αυτό που λέμε εναλλακτική λύση που ψάχνει ο κόσμος. Τι λείπει από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει πληροφόρηση. Ή αυτά που τραβάει δεν τα πληροφορείται στον βαθμό που πρέπει, διότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν φτάνει η πληροφόρηση μέχρι αυτόν. Και ψάχνει κάθε φορά να βρει τη λύση. Συγγνώμη, έτσι ένα λίγο break, ναι. Επειδή ξέρουμε ότι η εκπομπή χωρίς ώρα είναι σφίνα. Μπαμ, σφινώνει, ναι, έτσι. Σφινώνει. Και είναι γρήγορη. Ναι. Καταρχήν παίρνουμε μία υπόσχεση από εσάς ότι την επόμενη εβδομάδα θα σας έχουμε πάλι εδώ σε μια μεγαλύτερη εκπομπή, θα είναι πιο μεγάλη εκπομπή, να μπορέσουμε να ακούσουμε, ρε παιδί μου, τα διαφορετικά. Όλοι θα περνάνε από εδώ. Ναι. Θα μας τα λένε και θα φεύγουν. Ναι, και το, σωστό, θα το σωστό είναι αυτό που λες τώρα, ακριβώς, Άγγελε. Για να υπάρχει, δηλαδή, ναι, να υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός και να υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Δηλαδή, εγώ τα είπα αυτά, έτσι. Απέναντί μου θέλω να δω και ποιος άλλος βρίσκεται για να υπάρχει και η αντίθετη γνώμη. Να υπάρχει ο αντίθετος λόγος και πάνω εκεί ο ίδιος ο λαός που εκείνο ζυγίζει τα πράγματα να δώσει και να πάρει την καλή πληροφόρηση που χρειάζεται. Τότε έχεις αυτό που λέμε ισότιμη πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν είναι ισότιμη. Διότι πόσοι γνωρίζουν το ΕΠΑΜ, το ξέρουν στους αγώνες, το ξέρουν στα πεζοδρόμια, το ξέρουν όσοι το έχουν ακούσει στις περιοδίες μεγάλες που κάνουμε, βήμα από βήμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει μέχρι και το τελευταίο χωριό, ενώ η επιδίωξή μας είναι αυτή. Η εκπομπή χωρίς όρια, λοιπόν, βήμα, ανοίγει το βήμα, λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε, και γι' αυτό το είπα εξ αρχής. 110 οργανώσεις δεν είναι λίγες που υπάρχουν για το μέτωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός και καμιά εικοσαριά στο εξωτερικό. Σε μια πρώτη φάση, λοιπόν, είναι ένα κίνημα που είναι ένα μέτωπο δυνάμεων που είναι ζώσα δύναμη μέσα στην κοινωνία και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Βέβαια, ο Γρηγόρης μπορεί να πει και αυτός να προσθέσει. Γρηγόρη. Ακριβώς, έχουμε αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια και το ΕΠΑΜ βρίσκεται αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Δημήτρης ο Κυπριώτης, με περίπου 100 οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Εμείς έχουμε συνεχίσει αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσουμε. Η μάνα μου. Άσε με, ρε, μάνα μου. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε οπωσδήποτε μέχρι να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πλέον επιβεβλημένη η αναγκαιότητα της αλλαγής. Βέβαια, στη συνέχεια θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε σε περισσότερο χρόνο ακριβώς τις. Είπα θέσεις. Εγώ, μου είπε ο στρατηγός ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθει με τα χαρτιά του ανοιχτά. Να του κάνω ερωτήσεις που θα είναι χωρίς όρια νιούς. Αυτή ήταν, είναι μια, πώς το λένε, μια γνωριμία. Μια γνωριμία. Καλώς ήρθατε στο μαγαζί, να γνωριστούμε. Η ουσία είναι ότι οι Άγγελες. Δεν θα είμαι τόσο ευγενικός την επόμενη φορά. Δηλαδή, θα σας ρωτήσω πράγματα που θέλει να μάθει ο κόσμος. Ναι, γιατί και όποιος πολιτικός περνάει από εδώ. Θα τα ξερνάει όλα. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα τα πρόσωπα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει διαλυθεί τελείως ο κοινωνικός ιστός. Έχει διαλυθεί η οικογένεια, η πατρίδα, η χώρα. Βρίσκεται σε ένα πλαίσιο, σε μια μέγενη που δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό πρέπει εμείς οι ίδιοι, οι πολίτες, να επαναενεργοποιήσουμε την πολιτική μέσα μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τον τρόπο και τη λύση. Από εσάς περιμένω να μου στείλετε και άρθρα σας. Στο ξυπνήστερε.com και στο χωρισόρια.news.gr. Και όλοι εσείς που έχετε μια άποψη, στείλτε μας τα άρθρα σας στο ξυπνήστερε.com και στο χωρισόρια.news.gr να τα βάλουμε στο διαδίκτυο. Συνέχισε. Να ορίστε, ξυπνήστερε.com. Για να ξέρουμε τι παίζετε. Βαριά πρόστιμα και ποινές για όσους δεν πληρώσαν τέλη κυκλοφορίας. Όχι, αμάν. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στρατηγέ, πες μου τα δικά σου τώρα, εσύ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, ο πολίτης, η ελληνική οικογένεια? Είναι, διακατέχεται από ένα φόβο. Φόβο για το άγνωστο. Δηλαδή, του μιλάς για τα θέματα της οικονομίας, ότι υπάρχει και άλλη λύση και αμέσως αρχίζει και φοβάται. Του μιλάς, πας να του δώσεις την άλλη λύση, φοβάται γιατί σου λέει θα μας πέσουν οι Τούρκοι. Πας να του μιλήσεις. Ποιοι Τούρκοι? Μα δεν το λένε αυτό, δεν το έχεις ακούσει. Παρακαλώ το σκηνοθέτη μας να φύγει το ξυπνήστε. Εντάξει, ξυπνήσαμε, ναι. Ο κόσμος ξυπνάει να μας βλέπουν εδώ, να βλέπουμε και το άρα, να βλέπουμε έτσι να. Επειδή ο φόβος. Τούρκοι να μας την πέσουν, στρατηγέ μου. Πει και είμαι έτοιμος. Επειδή λοιπόν εμείς έχουμε ξεπεράσει στο ΕΠΑΜ. Στρατηγέ, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι άμα μπορούσαν. Επειδή μιλάμε τώρα για τους Τούρκους, τέλος πάντων, παιδί μου. Άμα μπορούσαν να μας την κάνουν. Σχηματικά το είπαμε, ναι, έτσι. Ναι. Θα μας την κάνανε. Εγώ ξέρω ότι αυτός που μπορεί να σου ρίξει μια σφαλιάρα θα στηρίξει. Δεν μπορούν τώρα. Μην λέμε τώρα έχουν και αυτά δικά τους τα προβλήματα. Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει είτε στην Ελλάδα, είτε στην Τουρκία, είτε στη Μαλαισία.
Ναι, τα προβλήματα είναι, πιστεύω, είναι όλα πολιτικό το πρόβλημα που ζούμε και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Είπες όμως εχθές στην εκπομπή, εγώ επειδή το παρακολούθησα. Είπες λοιπόν πρώτη, δεύτερη. Είπα ξύπα. Δευτέρα, τρίτη. Έτσι λένε οι πολιτικοί, έτσι λένε. Είπα ξύπα. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Είπες κάτι με την πολύ σωστό, Άγγελε. Έτσι, δεν είμαστε του επαγγελματία πολιτικού. Κάνουμε πολιτική βέβαια, διότι όλα στη ζωή μας είναι πολιτική. Άρα προτείνουμε λύσεις. Γιατί τις προτείνουμε? Για να έρθει ο κόσμος σε αυτή την πρόταση την οποία του κάνεις. Και είπες εχθές στην εκπομπή σου, Δευτέρα, Τρίτη, συσάχθεια. Για να κάνεις λοιπόν συσάχθεια, προϋποθέτει ότι δεν αναγνωρίζεις το χρέος. Εννοείται. Το έτσι δεν είναι? Για μένα, να σου πω τι προϋποθέτει. Ναι. Ότι ο αρχηγός μου, ο πρωθυπουργός αυτός που θα έχει βγει, αναγνωρίζει ότι ο λαός του έχει πρόβλημα. Και όταν ο λαός σου έχει πρόβλημα, δεν παίρνει χαμπάρι ούτε από χρέη ούτε από τίποτα. Μα δεν το είναι αυτό. Και με βάση το διεθνές δίκαιο, πεθαίνει ο λαός μου, τελειώσαμε. Για το λαό μου είμαι εγώ. Έτσι. Δεν χρωστάει κανείς σε κανένα τίποτα. Και δώστε μας αυτά που μας χρωστάτε, στρατηγέ. Τα άκουσα. Είναι πολιτική απόφαση αυτή, έτσι. Είναι πολιτική απόφαση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Και πολύ σωστά, από τη στιγμή που ο λαός αυτή τη στιγμή πεινάει. Βρίσκεται έτσι, δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πέραν το ότι να μπούμε σε μια διαδικασία, ποιο είναι το χρέος, έτσι, και ποιοι το πήραν, ποιοι τα φάγαν, τα θαλασσοδάνεια τα οποία τα αρπάξαν μεταξύ τους. 400 δισεκατομμυριάκια μας τα χρωστάνε οι Γερμανοί. Τα λεφτά μας δεν θα γίνει. Ακριβώς, τα λεφτά μας. Επάνω λοιπόν σε όλον αυτό τον καμβά που στείνεται. δηλαδή. Βάζω και το αστείο, λέει. Όχι, καλά κάνει και το αστείο. Ζούμε σε μια εποχή, ρε παιδιά, που βγαίνει έξω και τέτοια κατήφια στον κόσμο. Κοιτάξτε, να γελάσουμε και λίγο το χιλάκι μας. Άμα γελάτε, γιατί τώρα γελάει ο κόσμος. Παναγία, δηλαδή ο Θεός, λέει, ρε Άγγελε, τους δίνεις λίγο ευτυχία. Γελάστε, ρε γάμο το λίγο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άγγελε, έχεις δίκιο, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Όταν λοιπόν τους λες από τη μια συσάχθεια και από την άλλη τους λέω εγώ, διαγράφουμε το χρέος, αμέσως τι θα σου πούν? Μα θα σε αφήσουν να το διαγράψεις. Έτσι θα σου πούν. Δεν τους ρωτάμε, αγόρι μου. Αυτό το λες εσύ και το λέω εγώ. Με συγχωρείς, το λέω εγώ, το λες εσύ, ανήκεις σε ένα πολιτικό φορέα. Μπράβο. Και είσαι εδώ και θα σε βουτήσω, θα σου πω εδώ, μεγάλε. Εμένα δεν μου λέγες ότι δεν θα πας καμπάρι. Άμα δεν μπορείς εσύ να μπω εγώ. Άγγελε, άμα δεν μπορώ εγώ να μπει ο Γρηγόρης. Ναι. Να μπει οποιοδήποτε. Αυτός που μπορεί να πει ο Χ. Έχεις δίκιο. Στο παράλογο. Εντάξει, σωστά το λες. Ότι είπες, ο αρχηγός πρέπει να πει, να κάνει, να δείξει. Okay. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πιστεί ο ίδιος ο κόσμος. Εάν δεν πιστεί ο κόσμος, δηλαδή αν δεν έχεις ένα κομμάτι του κόσμου, αν δεν έχεις την πλειοψηφία, αν θέλεις σε κάποια στιγμή όλου του κόσμου, δεν έχεις αυτό που λέμε ενότητα δυνάμεων. Και πρώτα απ' όλα, για να καταλάβει σήμερα όλη η πατρίδα, όλοι οι Έλληνες, ότι βρισκόμαστε υποκατοχή, είναι η μαγική λέξη αυτή που λέμε, είναι δύσκολο να το δώσεις, να το αντιληφθείς. Τι κατοχή μου λες, ρε? Όλα ξεκινάνε, συμφωνούμε ότι όλα ξεκινάνε από τον αρχηγό. Ο αρχηγός εδώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ο σκηνοθέτης. Μου λέει, έχουμε 3 λεπτά αυστηρά. Που σημαίνει ότι θα κατέβει με το τσόκαρο, άμα δεν τελειώσουμε σε 3 λεπτά. Ναι, εντάξει, πάρτε όλο τον χρόνο δικό σας. Διότι εδώ πέρα 3 λεπτά σου είπε. Προχώρα, τα χάνεις, προχώρα. Λοιπόν, άρα όχι. Εμείς πρέπει λοιπόν να διώξουμε τον φόβο. Έτσι. Από τον κόσμο, και για να τον διώξεις τον φόβο αυτόν, πρέπει να τον πείσεις. Να είμαστε αληθινοί, να είμαστε σωστοί και ό,τι λέμε να είναι πραγματοποιήσιμα. Και αν τυχόν δεν πραγματοποιηθούν, να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να σκόψει και το κεφάλι. Έτσι. Σήμερα δεν την έχεις. Έτσι. Και αυτό ακριβώς τώρα να συμπληρώσω κι εγώ, ότι ακριβώς βρισκόμαστε υποκατοχή και βέβαια ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση. Δεν βλέπει κάποιον που έχει να πολεμήσει. Ως εκ τούτου λοιπόν, το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Ότι η στρατηγία είναι αυτό που λέμε οι ντακώτες. Τι λέγαμε σαν τον Γρηγόρη, το θυμάσαι? Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή. Είναι οι γιωτάδες που μας κυβερνάνε. Δεν μας κυβερνάνε οι κανονικοί βαντάροι, ρε γαμό. Μας δείχνουν λοιπόν, Άγγελε, μας δείχνουν μονόδρομους, έχουν σηκώσει τείχους ψηλά. Και πρέπει να καταλάβω ότι υπάρχει τρόπος και λύση που θα μας δοθεί ευκαιρία να το αναπτύξουμε. Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Άμα βρίσκουμε τείχο και είμαστε στον δρόμο και στον αγώνα. Επειδή εμείς είμαστε χωρίς όρια. Βουτάμε τη σκάλα και τον πηδάμε τον τοίχο. Έτσι. Φτάνει ακριβώς. Να θέλεις. Ναι, αλλά την ώρα της μάχης θα σε μέσα στη μάχη. Δεν θα σε έξω. Είπε ο στρατηγός πριν κομμάτι τώρα. Κομμάτι. Για να ελαφρύνουμε λίγο και να κλείσουμε έτσι και όμορφα. Ερχόμενοι εδώ πέρα, λέω, Γρηγόρη, πάμε, θα περάσουμε μισή ώρα πόσο είναι η εκπομπή. Ναι, όντως αυτό μου λέγε. Θα περάσουμε καλά, θα περάσουμε μήνυμα στον κόσμο αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Περάσατε καλά. Όχι μόνο ελπίδα, αισιοδοξία. Παρακαλώ πάλι, υπάρχει η λύση. Όταν λοιπόν εμείς λέμε παρακαλώ, υπάρχει λύση, το πιστεύουμε. Έτσι. Ωραία. Τα είπαμε, τα ευχαριστηθήκαμε.
Πήρα την διαβεβαίωση τα ΣΕΟ για την άλλη εβδομάδα. Να τα πούμε λίγο διαφορετικά. Έτσι. Και θα περνάει πολλοί κόσμος από εδώ. Από όπου μπορείτε να φανταστείτε θα έρχονται εδώ. Συνήθιστερε.com χωρίς ωραία.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη και τον κύριο Γρηγόρη Πιέρου Τσάκο που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στην εκπομπή χωρίς ωραία news. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μην μασάτε τίποτα. Άμα έχουμε ανθρώπους σαν τον στρατηγό και σαν τον Γρηγόρη, τους επιχειρηματίες που να σκέφτονται έτσι ελληνικά, όλα καλά θα πάνε. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Ευχαριστώ εσάς που κάτσατε και γελάσαμε έτσι μαζί και μας άνοιξε λίγο η καρδιά μας και μάθαμε και πέντε πράγματα λίγο σοβαρά που δεν τα ξέραμε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, καλά να περνάτε. Bye!